Γεια σας, βρισκόμαστε έξω από το ΑΕΚ Arena και θα πούμε δύο λόγια έτσι στο αυτοκίνητο πριν να κατέβω για το σημερινό παιχνίδι. Το βίντεο θα είναι για το Κύπρο του Λιθουανία, η πέπτη αγωνιστική του Nations League. Ναι. Κύπρος έχει μόλις μια νίκη εκτός έδρας απέναντι στη Λιθουανία και αυτή αντιμετωπίζει απόψε εδώ στις 7. Δεν αναμένεται πολλοί κόσμος, όπως σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου που δεν έχει μεγάλο αντίπαλο. Βλέπω ήδη κάποιους Λιθουανούς που έρχονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, οπότε θα έχουν και αυτοί κόσμο. Η Κύπρος καλείται να πάρει είτε ισοπαλία, είτε μια νίκη για να κρατηθεί στην τρίτη κατηγορία, χωρίς να χρειαστεί τα μπαρά στις τελευταίες θέσεις. Κάτι που χρειάζεται, θα ψάξει και η Εθνική την πρώτη της νίκη με τον Σοφρόνη Αυγουστή στον πάγκο. Είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι, είναι ενδιαφέρουσα και η ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Κύπριος τεχνικός. Καθώς νομίζω θα προσπαθήσει να παίξει τελείως ορθόδοξα. Φτάνει πια η πέντε αμυντική, φτάνει πια η αμυντική μέση που μπορεί να είχαμε 3-4 στην ενδεκάδα. Και ορθόδοξα η Εθνική θα ψάξει την νίκη απόψε και νομίζω θα ψάξει και πολλά γκολ. Δηλαδή δεν λέω πάρα πολλά, αλλά αν τύχει και βάλει έναν γκολ, δεν νομίζω να μείνει εκεί. Θα προσπαθήσει να βάλει και δεύτερο και τρίτο. Οπότε πάμε να δούμε την προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου. Thank you.
Τέλος στην αναμέτρηση, θα πάμε για τον δρόμο της επιστροφής. Η Κύπρος κέρδισε με 2-1, δύσκολα όπως δείχνει και το τελικό σκορ. Η Λιθουανία πολύ την υποτίμησα, εντάξει, και εγώ μπορώ να πω, γιατί περίμενα όχι να μην είναι τόσο καλή, περίμενα η εθνική μας να είναι πιο καλή. Μόλις η Λιθουανία ήρθε με απαιτήσεις, προσπάθησε, ισοφάρισε, μετά πέτυχε, θα το πάρουμε από την αρχή, πέτυχε έναν κολοκάστανος. Προκένει σε εστία σχεδόν, μετά ισοφάρισαν με εξαιρετικό τεγγιωμα οι Λιθουάνοι και στη συνέχεια ο Τζονίς με ωραία προσπάθεια και αυτός ωραίο τεγγιωμα έκανε το 2-1. Η εθνική μας είχε ακόμη μια μεγάλη φάση για να κάνει το 3-1 και οι Λιθουάνοι είχαν τις φάσεις τους, νομίζω ένα ισορροπημένο παιχνίδι, τελικά η Κύπρος πήρε την νίκη. Μπορούσε να ήταν και ισοπαλία το παιχνίδι, δεν θα κρύψω, δεν είναι κακά τα ψέματα, αλλά πήρε την νίκη Κύπρος, μια σημαντική νίκη, πρώτη με το Σοφρόνι Αυγουστή, και ελπίζουμε να έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια της εθνικής.